Ιδιαίτερα ικανοποιημένο είναι ο πρόεδρο του Συλλόγου ΑΜΕΑ Καβάλα Μάργο Καρμίδα για το γεγονό ότι όλο ο νόμο Καβάλα έχει το νέο αναβαθμισμένο σύστημα ΣΥΤΡΑ, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα πρόσβαση στη θάλασσα στα άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα στα άτομα με βαριέ κινητικέ αναπηρίε. Σε γενικέ γραμμέ λειτουργούν το μέγιστο δυνατό τη διάρκεια του καλοκαιριού χωρί προβλήματα. Βέβαια, μηχανήματα είναι, μπορεί στη διάρκεια να συμβεί κάτι, αλλά τουλάχιστον εδώ στη δική μα την περιοχή και στο Δήμο Καβάλα και στο Δήμο Παγκαίου και στο Ιθάσο δεν έχουμε παράπονο, είναι άμεση η παρέμβαση. Όταν φυσικά ενημερωνόμαστε και εμείς από διάφορες βλάβες που μπορεί να παρουσιάζονται από την χρήση ή από τη θάλασσα ή από τον κυματισμό, ξέρετε, είναι πολλές οι περιπτώσεις που μπορεί να συμβεί κάτι σε ένα μηχάνημα που είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά όμως λειτουργούν σε πολύ καλή, έτσι είναι, κατάσταση και στο μέγιστο βαθμό της λειτουργίας τους, μιας και διανύουμε τους μήνες του καλοκαιριού που γίνεται η μεγαλύτερη χρήση αυτών των συστημάτων, αυτών των αυτόνομων μηχανισμών πρόσβασης στη θάλασσα και διευκολύνουν μεγάλο αριθμό εξυπηρετουμένων ατόμων με αναπηρία, τόσο δημοτών των δήμων στα οποία είναι τοποθετημένα, αλλά και πολλών τουριστών. Το έχει μάθει πλέον μεγάλος αριθμός επισκεπτών και έρχονται για διακοπές στην περιοχή μας, μόνο και μόνο, ξέρετε, γιατί υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί, αυτόνομοι μηχανισμοί που εξυπηρετούν και διευκολύνουν στο μέγιστο ένα άτομο με κινητική αναπηρία, αλλά και τους συνοδούς τους, προκειμένου να κάνουν παράλληλα το μπάνιο τους και να απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές ημέρες που δύνατε στην περιοχή μας να γίνει και η χρήση, αλλά και να απολαύσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Την Τετάρτη 10 Ιουλίου, κλιμάκιο αποτελούμενο από τα μέλη του Ομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ και την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επισκέφτηκε το αρχαίο θέατρο της Θάσου, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. Η συνάντηση του Ομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ πραγματοποιήθηκε με στόχο την αποτύπωση του χώρου και των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν στο αρχαίο θέατρο της Θάσου. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι προϊστάμενοι της εφορίας αρχαιοτήτων Καβάλας, αλλά και η αρχαιολόγος επιβλέπουσα του έργου. Ναι, πραγματικά. Μετά από εκείνη την διαδικασία της αυτοψίας που είχε γίνει από την κυρία Μενδώνη το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εφόσον ενημερωθήκαμε και εμείς από φίλους γνωστούς από την περιοχή ότι υπήρξε αυτή η επίσκεψη, μπήκαμε στη διαδικασία να αποστείλουμε ένα έγγραφο διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Τουρισμού, παράλληλα και στον Πρωθυπουργό, αλλά και στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, που είναι επίσημος κοινωνικός εταίρος της πολιτείας. Από αυτό το έγγραφο και μετά υπήρξε επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού και κλείστηκε αυτό το ραντεβού, προκειμένου να επισκεφτούμε και να δούμε από κοντά με τους επιβλέποντες αρχαιολόγους της ανάπλασης του αρχαίου θεάτρου του Λιμένα της Θάσου πώς μπορεί να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ή τέλος πάντων πώς μπορεί να υπάρξει προσβασιμότητα. Το θέατρο είναι σε ένα σημείο που δυστυχώς δεν ήταν φτιαγμένο για να εξυπηρετεί και να είναι επισκέψιμο από άτομα με αναπηρία. Από ό,τι ενημερωθήκαμε, βέβαια, ήταν και ένα σημείο που γινόταν θηριομαχίες, οπότε είναι εντελώς ακατάλληλος ο χώρος, αν θέλετε, με το σκεπτικό της τότε εποχής και με το θέατρο που πρέπει να λειτουργήσει εκεί στις μέρες μας. Βέβαια, η τεχνολογία έχει πολλές προτάσεις, αρκεί να υπάρχει η διάθεση, τα χρήματα που διατίθονται σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να γίνει μια διαδικασία βέλτιστης προσπάθειας, προκειμένου η προσβασιμότητα να είναι εφικτή και από άτομα με κινητική, με οπτική αναπηρία, με αναπηρία ακοής, με κόφωση, που και αυτοί οι συμπολίτες μας και οι συνάνθρωποι μας και οι επισκέπτες θα πρέπει να εξυπηρετούνται σε έναν χώρο τον οποίο ανακαινίζεται, αναβαθμίζεται με χρήματα ευρωπαϊκά. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Είναι on-off προϋπόθεση για να μπορέσουν να δαπανηθούν χρήματα τα οποία έρχονται από κονδύλια και από χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.